Λοιπόν, Κώστας Αποστολάκης, Αμέλη Αναστασάκη. Έδωσαν συνέντευξη στο περιοδικό OK και μίλησαν για τον ερωτά τους. Βεβαίως, και φωτογραφήθηκαν κιόλας, μπορώ να σου πω, Φέη. Άκου τώρα, γνωρίστηκαν από προξενιό, λέει. Είχαν βγει για φαγητό, πήρε μετά ο φίλος τον Κώστα, σας περιμένω στο μπαρ και πήγανε αυτό. Τσακώθηκαν την πρώτη μέρα που γνωρίστηκαν. Γιατί λέει ο Κώστας είναι πολύ επικοινωνιακός και τους ψηλόσπασε τα νεύρα και του τάχωσε και χώρισαν τα τσανάκια. Τα θυμίζει κάτι αυτό. Βέβαια. Και επίσης λέει κάτι πάρα πολύ γλυκό που μόνο εσύ, Φέη, θα το καταλάβεις αυτό. Λέει. Δεν το βρίσκω. Α, δεν μπορεί να με πάρει ο ύπνος, λέει, αν δεν με πάρει αγκαλιά ο Κώστας και να μου πει καληνύχτα. Ο ύπνος ή ο Κώστας θα της πει καληνύχτα. Ποιος να την πάρει, ο Κώστας ή ο ύπνος. Να την πάρει ο Κώστας. Να την πάρει ο Κώστας ή ο ύπνος. Δεν μπορεί να με πάρει ο ύπνος. Δεν μπορεί να με πάρει ο ύπνος ή ο Κώστας. Ποιος θα την πάρει. Δεν μπορεί να την πάρει ο ύπνος αν δεν την πάρει ο Κώστας. Όχι, Γιώργο. Αν δεν την πάρει ο Κώστας. Αν δεν την πάρει ο Κώστας, την παίρνει ο ύπνος. Αν δεν την πάρει ο Κώστας, την παίρνει ο ύπνος. Και αν ο Κώστας λείπει, θα την πάρει. Άμα την έχει πάρει ο ύπνος και έρθει μετά και την πάρει και ο Κώστας. Που δεν την παίρνει ο Χάρος. Γενικότερα για να κοιμηθεί, δεν θα την πάρει αγκαλιά ο Κώστας. Χριστούγεννα να πούμε και μια και ένα χωράτο παραπάνω. Ένα εφιολόγημα, ρε Φέη. Κάπως να την πάρει. Μόνο και μόλις τα λέει. Πάμε. Είναι και αυτή πολύ ερωτευμένη και μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα νομίζω θα παντρευτούν. Είπα το Σεπτέμβριο. Ωραία, ας παντρευτούν ή την πάρει ο Ματιάμπα. Και μετά σε πάρει ο διάολος, Δημητρό. Όταν ο Αποστολάκης είχε έρθει πέρυσι στην εκπομπή, δεν ήθελε να μιλάει για τα προσωπικά του και πώς μια γυναίκα μπορεί να αλλάξει έναν άνθρωπο και να μιλήσει, να το πει δημόσια και να φωτογραφηθεί. Είναι μια αλλαγή προς το καλό. Έχεις δίκιο, Φέη. Πάμε παρακάτω. Όχι, θυμάμαι που είχε έρθει στην εκπομπή και δεν ήθελε να μιλήσει. Λοιπόν, πάμε στο Γιαννάκι το Λάτσιο, που πήγε ο Κολωνάκι.